Στο νούμερο 1, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια καινούργια καταπληκτική τηλεοπτική ανακάλυψη. Η εκπομπή λέγεται Απ Όλα. Είναι πώς είναι η εκπομπή του Θέμου και του Βαγγέλη του Περίτω Όλα, αλλά αυτή είναι Απ' Όλα. Απ' Όλα με κρεμμύδια. Ναι, είναι λόγω. Απ' Όλα, ναι. Παραπάνω. Και Απ' Όλα. Πιο πάνω. Είναι η εκπομπή Απ' Όλα, κυρίες και κύριοι, και έχουμε την συμπαρουσιάστρια αυτή της εκπομπής, η οποία λέγεται. Η Γεωργία. Η Γεωργία, έτσι. Ναι, η Γεωργία, αυτή είναι η ανακάλυψη και ουσιαστικά η Γεωργία είναι το νούμερο ένα. Γιατί μαγεύει η Γεωργία με τις τοποθετήσεις της. Σε εύστοχες ερωτήσεις. Με τα ρεπορτάζ που κάνει, για παράδειγμα, να δούμε μια τοποθέτηση αρχική. Αγγελική, στο εξωτερικό θα πήγαινε να δοκιμάσει την καριέρα σου. Έχω πάει. Ήμουν ένα χρόνο Νέα Υόρκη. Πώς είναι εκεί? Παθαίνεις ένα πολύ πολιτισμικό σοκ. Από την πολυκοσμία. Από την. Το πολυπολιτισμικό ή την πολυκοσμία. Παθαίνεις πολυπολιτισμικό σοκ. Είναι αυτό. Το λέει και η λέξη. Το είπε πολύ σωστά η Γεωργία. Πολυκοσμία. Αλλά αυτό ήταν το ζέσταμα, κυρίες και κύριοι, γιατί η Γεωργία βγαίνει στον δρόμο, κάνει ρεπορτάζ. Και έκανε ένα ρεπορτάζ που έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί το θέμα ήταν το Facebook. Πόσο συχνά είμαστε μέσα στο Facebook. Πολύ επικαιρό. Πόσες ώρες ξοδεύουμε μέσα στο Facebook. Τι κάνουμε όταν είμαστε μέσα στο Facebook? Είναι κοινωνική έρευνα, γιατί παιδιά παίρνουν διαστάσεις το φαινόμενο, είναι πολύ. Οπότε ελάτε να πληρωθούμε. Να πληρωθούμε. Ελάτε όλοι να πληρωθούμε. Είναι το όνειρο του κάθε Έλληνα. Ελάτε να πληρωθούμε. Αυτό είναι Σαρδάμ. Ελάτε να πληροφορηθούμε. Δυστυχώς δεν θα πληρωθούμε. Ελάτε να πληροφορηθούμε. Να πληροφορηθούμε για όλα αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα σχετικά με το Facebook από τη Γεωργία. Έχω κάνει ένα ρεπορτάζ για το Facebook, για το πόσο συχνά είμαστε στο Facebook. Ναι. Και το πόσο συχνά είμαστε στο Facebook, πόσες ώρες ξοδεύουμε στο Facebook, γιατί έχουμε Facebook, τι κάνουμε όταν μπαίνουμε στο Facebook. Πάμε να δούμε τι απάντησε ο κόσμος και πώς, τι είναι τελικά το Facebook. Αυτό, συγγνώμη, αυτό ήταν το είπα όλο. Και τώρα θα δούμε το ρεπορτάζ για να πληρωθούμε. Για να πληροφορηθούμε για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Πώς σας λένε? Αγώνα, το Star φθηνό. Το ποιο? Το Star λέω φθηνό, 16 λεπτά, 17 λεπτά. Αλήθεια, το σιτάρι τόσο πήγε? Ναι, τόσο. Facebook έχετε? Το κρατήσαμε να ανέβει και δεν ανέβηκε. Και κατέβηκε. Facebook? Στα λόγια του Μαλακό έχει 21-22 και τώρα το δώσαμε 18. Αλλά Facebook όχι. Ε? Facebook λέω δεν έχεις. Πώς? Facebook. Facebook δεν έχεις. Εντάξει, πληροφορηθήκαμε έτσι για το Facebook. Ποιοι είμαστε, τι είμαστε και. Αλλά κυρίες και κύριοι, μπορεί να μην πέτυχε αυτό που γελάτε, αλλά στο επόμενο άνθρωπο που βρήκε, κατάφερε η άτιμη και ουσιαστικά βρήκε το Facebook προσωποποιημένο σε έναν άνθρωπο. Θα καταλάβετε γιατί. Άμα ήμουν έτσι λίγο μικρό, σας έκλεβα. Με πήγαινες πού καλέ? Σε ένα βουνό, για μην μας βλέπουν άνθρωποι, όλο αγκαλίτσες θα ήμασταν και φυλάκια. Αχ, ωραία, καλέ. Και θα τρώγες όριμο καρπό. Δεν θα τρώγες. Τώρα εσύ, άμα θα είσαι ένα γόρι, πατιούτα. Ο μεγάλος ο άνθρωπος θα σε παίξει, θα σε κάνει παιχνιδάκια ωραία. Το φρούτο θα χαρίζει να το φας. Γελάς, σου αρέσει, Κυρίες και κύριοι, δεν είναι το Facebook αυτός ο άνθρωπος. Για όνομα του Θεού. Μπράβο. Δείτε τον, το Facebook. Ο Facebook. Σας παρακαλούμε μην τον συλλάβετε. Πλάκα έκανε. Λοιπόν, πριν πάμε μισό λεπτό, γιατί θα το ξεχνούσα. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε αυτό το ιστορικό βίντεο με τον Μαρέδη, την εκπομπή Πέστο στα Άστρα, που τηλεφώνησε ο τύπος που ήθελε το email, που λέει ξέρεις να γράφεις email. Εγώ δεν ξέρω λέει να γράφεις email. Και έγραφε μισή ώρα το email που είπε εκείνη τη φοβερή απορία. Info, παπάκι. Παπάκι. Το θυμάστε μόνο εκείνο το σημείο με το παπάκι, αν μπορούμε. Μόνο από την αρχή, από την αρχή. Ναι, το εκείνο με το παπάκι. Γράψτε info. Info. Παπάκι. 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 Τι παπάκι. Είναι αυτό που ξέρει να γράφει. Και μετά το είπε τελεία και λέει μια τελεία, δυο τελείες. Θα το θυμάστε. Ήρθε για λάντζα. Δεν θα το πιστέψετε, παιδιά. Μια εβδομάδα μετά ακριβώ ξαναπήρε τηλέφωνο. Μου είχε δώσει μια διάθεση. Θέλω να επιβεβαιώσω πάλι. Info παπάκι για κάτι λάντζα ήταν. Για ξενοδοχείο τι ήταν. Info παπάκι πριν. Στάφυλλος. Γεια. Μια εβδομάδα. Απλά θέλαμε να το δείξουμε. Αν το σημειώνει με αυτή τη συχνότητα, θα πάει και το χειρίζει ταξιούχο. Δεν θα φτάσει στη δουλειά. Λοιπόν, θέλαμε να το δείξουμε γιατί το λατρέψαμε.